Εγώ θα ήθελα απλώς να κάνω μία επισήμανση. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία παρουσίαση στον κύριο Αδαμόπουλο. Αλλά να του πω ότι και το ζηλεύω αφόρητα. Γιατί, κύριε Σοφάδα, μου κάνετε και τα δικά μου την άλλη φορά. Ερωτήσεις. Ναι, κύριε Κονδύλη. Ένα λεπτό λίγο να έρθει το μικρόφωνο. Κατά πόσον εσείς σαν πανεπιστήμιο εκπαιδεύετε τους δικούς σας ειδικευόμενους ή αυτούς που έχουν βγει όσον αφορά την, ας το πούμε έτσι, σωστή ταξινόμηση σε διαφορετικά ποτηράκια, δηλαδή τα στέλνετε απλά δεξιά-αριστερά, όταν κάνετε και βιοψίες της κεντρικής ζώνης όπου πλέον έχουμε εξαντλήσει πιθανότητες να βρούμε στην περιφερική ζώνη, τα στέλνετε επίσης ξεχωριστά, αν δίνετε δηλαδή σημασία ή ο παθολογονατόμος σας ζητάει τέτοια πληροφορία πριν, ας πούμε, σας... Εντάξει, αυτό έχει να κάνει, δεν ξέρω, δουλεύει αυτό, μ' ακούτε, ναι, ωραία. Αυτό έχει να κάνει και με τη συνεργασία που έχει κανείς με τους παθολογονατόμους και πόσο dedicated μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι στο να κάνουν αυτού του είδους βιοψίες. Εμείς απλώς τα χωρίζουμε σε δύο κομμάτια, δεξιά και αριστερά, και δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση των συναδέλφων, των νέων, των ειδικευομένων, έχουν την υποχρέωση από την ουρολογική κλινική να κατεβαίνουν κάτω στους ακτινολόγους να εκπαιδεύονται όσον αφορά την βιοψία. Δεν θυμάμαι... Οι ακτινολόγοι, εγώ όταν πήγα εκεί βρήκα το σύστημα να είναι των ακτινολόγων. Εμείς έχουμε εκπαιδεύσει αρκετούς συναδέλφους και έχουν βγει συνάδελφοι τώρα στην Κρήτη, οι οποίοι μόνοι τους στα ιατρία τους κάνουν τις βιοψίες. Στην κλινική μας δεν γίνονται αυτή τη στιγμή βιοψίες από εμάς. Υπάρχει ένα καθεστώς περίεργο, αλλά πιστεύουμε ότι τώρα με το δικό μας περιχογράφο θα το ξεκινήσουμε. Δεν θυμάμαι αν μας είπατε πόσα τεμάχια παίρνετε. Το σύνηθες είναι 12, 6 και 6. Άλλη ερώτηση. Μπορώ εγώ να ρωτήσω κάτι. Δίδα είχε κάτι παρουσιάσει στο Μιλάνο, όπου είχε, να πω μία από αυτές, έκαναν σύγκριση χρησιμοποιώντας το Power Doppler και έπαιρναν 6 με το Power Doppler από τη σημεία που είχε αυξημένη αγγείωση versus 18. Και είδαν ότι ήταν ταυτόσιμη η διαγνωστική ικανότητα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι με την έννοια της νεοαγγείωσης της περιοχής του όγκου κτλ.? Νομίζω ότι οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν το Power Doppler το κάνουν για να, εντός εισαγωγικών, να αποφύγουν τα αγγεία και όχι για να, εντάξει, να πιστοποιήσουν και την νεοαγγείωση που μπορεί να τους βοηθήσει. Όμως μέχρι στιγμής δεν ξέρω εάν υπάρχει evidence τέτοιο το οποίο να λέει ότι αν χρησιμοποιείς το Power Doppler θα έχεις μεγαλύτερο ποσοστό θετικών βιοψιών. Μικρόφωνα παρακαλώ, ας κυκλοφορήσουν εδώ πέρα, υπάρχουν χέρια. Είχε τρέξει ένα πρωτόκολλο στην Ολλανδία το 1999 και 2000 με τη χρήση του Power Flow Doppler, τόσο στα μικροκύματα με την έννοια του ελέγχου της πυκνότητας της αγγείωσης του προστάτη σαν κακό προγνωστικό παράγοντα για τη θερμοθεραπεία. Αυτό αποδείχτηκε ότι δεν είναι. Δεν έχει κάποια επίδραση η baseline αγγείωση. Στο μεν κομμάτι του καρκίνου του προστάτη για την αυξημένη ευαισθησία του διορθικού υπερηχογραφήματος με τη χρήση όμως ενισχυτικού της αγγείωσης, του Levovist το λέγαμε εκεί, εδώ είχε κυκλοφορήσει ως Elvist, υπήρχαν κάποιες εργασίες του Μιχίλ Σιντελάρ που είχαν καταλήξει και σε PhD που δείχνανε ότι περιοχές με αυξημένη αγγείωση έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπιστεί εκεί νόσος σε σχέση με περιοχές υπόηχες που φαινόταν αρνητικές. Υπάρχει δηλαδή κάποιο evidence? Όχι, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η αγγειογένεση είναι μια ιστορία. Ο Φόλκμαν προσπαθεί να πάρει και νομίζω ότι δικαιούται να πάρει το Νόμπελ κάποια στιγμή για αυτή την ιστορία. Τόσα χρόνια τρομακτική δουλειά. Και άμα θέλετε και κάποια από τα έξυπνα φάρμακα, έτσι, εκεί υπάρχουν και στοχεύουν και είναι μια θεραπεία που για τον καρκίνο γενικότερη. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε την ικανότητα να διακρίνουμε αυτή την αιμάτωση και κατά πόσο αυτή πραγματικά μπορεί να μειώσει. Και βέβαια το θέμα είναι
Ξέρετε, για απλώς μιλάμε και νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω θα συμφωνήσετε για τις περιπτώσεις αυτών των επανειλημμένων βιοψιών που προσπαθούμε με αυτά και δεν βγαίνει και ίσως είναι και δεν είναι. Γιατί για τις άλλες δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις που όλοι μας έρχονται με την αγωνία στο πρόσωπο, δεύτερη, τρίτη βιοψία, τέταρτη, εκείνο το PSA που μας βασανίζει συνέχεια, το free που το οριακό που μας βασανίζει κτλ. Για αυτές, άμα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν γραφτεί, το ξέρετε πολύ καλά, τόμοι και τόμοι περί τι κάνεις με τη βιοψία, πότε την κάνεις, πόσες κάνεις, τι κάνεις, και δεν έχουμε δει το τέλος όλης αυτής της ιστορίας. Σαφώς χρειαζόμαστε περισσότερες ερευνητικές μελέτες για να δείξουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Εμείς και με ενισχυτικές ουσίες κάνουμε, αλλά δεν έχουμε κάτι να σας δείξουμε ή να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μειώσουμε τον αριθμό των βιοψιών χωρίς να χάσουμε το ποσοστό των αρρώστων που πιάνουμε να έχουν καρκίνο του προστάτη. Παρακαλώ. Να πω κάτι σχετικά με τον αριθμό των βιοψιών. Νομίζω είδα και ένα περίπτωση στο Μιλάνο που έλεγε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι 12 πλέον δεν φτάνουν. Πρέπει να πάμε πολύ πιο πάνω. Από την εμπειρία μου στην κλινική του κ. Μοντόρση γίνονται σε όλους 24. Σε όλους. Και πιστεύω ότι με την άρκωση πια την τοπική θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε σε όλους πολύ περισσότερες από 12. Για να μην κάνουμε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι σε αρχική φάση στην πρώτη βιοψία του αρρώστου ότι οι 12 βιοψίες ίσως να είναι αρκετές. Βεβαίως, εάν έχει ένα PSA το οποίο συνεχίζει να ανεβαίνει και δεν το έχετε βρει, ή ένα ψηλαφυτό όζο ο οποίος μπορεί στο εξάμεινο να έχει και μεγαλώσει λιγάκι, ίσως να χρειαστεί ξανά βιοψίες. Να σας πω ότι είχα έναν άρρωστο ο οποίος είχε κάνει 8 φορές, όχι 8 ψέματα, λέω πολλές, 4 φορές βιοψία προστάτη στο Ηράκλειο, την οποία την έκανε σε ιδιωτικό ιατρείο κάθε φορά που έβγαινε αρνητική βιοψία του, τον καλούσε πίσω η συνάδελφος που έκανε τις βιοψίες και του ξανά έκανε. Και μέσα σε ένα χρόνο είχε κάνει 4 βιοψίες. Και το PSA του ήταν 17. Λοιπόν, δεν βρέθηκε ποτέ ο άρρωστος αυτός να έχει καρκίνο του προστάτη. Ακόμα και όταν τα ενοχλήματά του τον ανάγκασαν να κάνει μια διακριστική προστατεκτομή και να ξαναελεγχθεί, φαίνεται ότι ποτέ αυτός ο άρρωστος δεν έχει καρκίνο του προστάτη. Προσωπικά πιστεύω ότι τουλάχιστον το πρώτο σετ βιοψιών να είναι οι 12 και βεβαίως αν έχετε σαφείς υποψίες ότι κάτι συμβαίνει, μπορεί στο εξάμηνο να κάνετε 24 ή να αυξήσετε γενικότερα τον αριθμό. Λίγο να σχολιάσω για να μην μένουν και νομίζω ότι επιτρέψαμε επειδή δικαιούμαι λόγω της σχέσης που έχω με τον Φραντσέσκο. Εκεί τα πράγματα είναι τυποποιημένα και θέλουν να βγάζουν τη διάγνωση. Εγώ θα σας βάλω κάτι άλλο. Εάν εγώ ήμουνα 85 χρονών και ανέβαινε το PSA μου, δεν θα ήθελα να μου κάνει 24 και ας μην μου τον βρίσκανε. Δηλαδή αυτό θα οδηγήσει αυτό που λέμε σε overdiagnosis, έτσι. Και οπότε είναι πολλά. Είναι η ηλικία του αρρώστου. Άμα τώρα χτύπα ξύλο μου συμβεί, θα σας ζητήσω να πάρετε αν μπορείτε και 60. Οπότε να μην τα κάνουμε το απόλυτο όλοι 24 πάντα. Εκεί που έλεγε ενημέρωση του ασθενούς γιατί ενδείκνυται και γιατί όχι είχαμε γράψει. Υπάρχουν άρρωστοι στους οποίους θα πρέπει να τους πείσετε ότι παρά το γεγονός ότι σας έχουν έρθει με ένα αυξημένο PSA, ότι κάποιος ουρολόγος τους έχει πει ότι χρειάζεται να κάνετε βιοψία, θα πρέπει να τους πείσετε ότι δεν χρειάζεται. Η κλασικό η περίπτωση που ανέφερε ο κύριος Χατζηχρήστου, έτσι, άρρωστος 85 χρονών, 82 χρονών, 75 χρονών σε πολύ κακή γενική κατάσταση, ο οποίος φαίνεται ότι θα πεθάνει από την καρδιά του στα επόμενα 2 χρόνια, δεν χρειάζεται να κάνει βιοψία. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να τονίσω και εγώ, ότι στο παράδειγμα του κυρίου Χατζηχρήστου θα λέγαμε να μην προχωρήσουμε στη βιοψία. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι κάνετε 3, 4, ίσως και περισσότερες βιοψίες καμιά φορά. Πότε θα συστήσετε στον άρρωστο μια επιπλέον διουρηθρική μετά από ορισμένες βιοψίες ή ποτέ δεν τη συνιστάτε σαν ποτέ? Κοιτάξτε, εγώ, ωραία,
ο καρκίνος του προστάτη στην περιουρεθρική ζώνη είναι ένα ποσοστό 3-4%. Δεν ξέρω εάν αυτό μας δικαιώνει σε κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ζητάμε διουρηθρικές βιοψίες του προστάτη. Ουδέποτε κάνω διουρηθρικές βιοψίες του προστάτη. Εκείνο που μπορεί να κάνω είναι, εάν ο άρρωστος έχει λουτς, εάν έχει και καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και δικαιούται να απαλλαγεί το σύμπτωμά του με κάποιο τρόπο, να ζητήσω από τους παθολογανατόμους να είναι πιο προσεκτικοί στο παρασκεύασμα που θα τους στείλω. Να υπενθυμίσω βέβαια το θέμα της παρουσίασης είναι τεχνική της βιοψίας. Παρόλο την μια ευρύτητα πνεύματος, μια ερώτηση από τον κύριο Κονδύλη, λίγο συγγνώμη κύριε Δημήτρη. Το θέμα είναι πιο γενικότερο και απασχολεί όλους τους ουρολόγους, διότι και εγώ συνεργάζομαι με κάποια ταμεία που δεν μπορούν να κάνουν μαζί μου τις βιοψίες και πηγαίνουν στο ΙΚΑ, στο κτλ. Το θέμα είναι τι κάνεις με το high grade pin. Δυστυχώς για μένα υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση στους περισσότερους ουρολόγους, περισσότερους σε πάση τόση που δεν ασχολούνται με το πανεπιστημιακό χώρο, ότι το high grade pin του δίνεις αντιβίωση, αυτό που μου φέρουν πίσω σαν απάντηση, και ξαναεπαναλαμβάνεις PSA. Εγώ έτσι όπως έχω εκπαιδευτεί, ότι το high grade pin σημαίνει ότι έχεις χάσει τον όγκο που μπορεί να είναι δίπλα σου και είσαι υποχρεωμένος να επαναλάβεις τη βιοψία μετά από 6-8 εβδομάδες ή στους 3 μήνες. Αλλά όχι βέβαια επαναλαμβάνοντας PSA και στηριζόμενος στο τι κάνει το PSA. Θέλω μια... Έχω την εντύπωση ότι το high grade pin έχει αποδειχθεί, και ας με διορθώσει ο κ. Μουτσούρης εδώ που τα ξέρει καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει μεγαλύτερη, δεν αυξάνει πολύ περισσότερο την πιθανότητα να έχει ο άλλος καρκίνο του προστάτη. Περισσότερο επικίνδυνο να έχετε χάσει έναν καρκίνο του προστάτη είναι όταν έχετε μια ατυπία, μια κυταρική ατυπία, και όχι τόσο όταν υπάρχει high grade pin. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι τα πράγματα στέκουν εκεί. Εγώ απλώς για να μην φύγει, συγγνώμη, γιατί αυτό με τη διουρηθρική το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Και λένε ότι θα σου λύσει το πρόβλημα, κάποιοι συνάδελφοι πληροφορούν τον ασθενή. Σε όλες τις μελέτες, και βοηθήστε με, σας παρακαλώ, συνάδελφοι, εάν αυξήσουμε από τα 6 στα 8, 8, 12, 18, 24 κτλ., για κάθε αύξηση περίπου είχα έτσι μία αίσθηση ότι αυξάνουμε τις πιθανότητες διάγνωσης κατά 5 με 8%. Και είπαμε ότι δεν είναι σημαντικό να φτάσουμε να κάνουμε 50 κομμάτια να παίρνουμε. Λοιπόν, όταν αυξάνεις μόνο με ένα τέτοιο κλικ 5 με 8%, γιατί να πας για το 3-4 της διουρηθρικής. Δηλαδή είναι άτοπο εντελώς. Και στα guidelines λέμε ότι η διουρηθρική δεν είναι τρόπος διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη. Τελεία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιώργο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση.